για ποιο κανάλι, ποιο μέσο ενημέρωσης έχει πάει έξω από ένα μαγαζί που κλείνει, που απολύει τρεις πολίτριες, κομμότριες, εργάτριες, οι οποίες δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, για αυτούς δεν νοιάζεται κανένας, διότι αυτοί δεν έχουν συνδικαλισμό, διότι αυτοί δεν εκπροσωπούνται πουθενά. Δεν θα βοηθήσει διότι... όλους αυτούς εάν επανέλθουν οι συλλογικές διαπραγματεύσεις. Με την Όχι, έννοια, να μην διότι, μην... διότι η πραγματική οικονομία έχει ξεπεράσει προπολού. Πρώτα απ' όλα, οι συλλογικές διαπραγματεύσεις υπάρχουν σήμερα, έτσι. Μην μου λέτε εμένα το μύθο. Εάν θέλουν να γίνουν επιχειρησιακές. Επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις υπάρχουν και αν θέλουν να γίνουν συλλογικές συμβάσεις μπορούν να γίνουν. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Σήμερα, αν βγείτε στην αγορά λίγο, για ρωτήστε το άγχος του μέσου, του μέσου εργαζόμενου, ο οποίος τρέμει ότι η επιχείρηση αύριο μπορεί να κλείσει. Η μικρή, το σιδηρουργείο, το καφενείο. Γιατί υπάρχουν συλλογικές διαπραγματεύσεις. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ο οργανισμός μεσολάβησης διαιτησίας που μπορεί να καταστήσει αυτό που δεν μια σύμβαση. Αυτό δεν υπάρχει. Αυτό που δεν υπάρχει είναι η υποχρεωτική συλλογική σύμβαση. Η συλλογική σύμβαση μεταξύ εργοδοσίας και εργαζομένων μπορεί να υπάρξει αν είναι. Αλλά είναι, δεν είναι το ζητούμενο σήμερα. Το ζητούμενο είναι να υπάρχουν θέσεις εργασίας. Το ζητούμενο είναι να δημιουργηθούν. Ναι, εγώ θέλω παιδιά 200-400 ευρώ. Όχι, σας λέω ποιο στην αγορά. Όχι, δεν θέλετε. Αλλά όταν η μα βεβαίως και δεν θέλω. Εάν όμως για να μπορέσει να υπάρξει μια τέτοια δυνατότητα, έτσι όταν έρχεται ο άλλος και σε παρακαλεί για ένα στάζ στο δημόσιο, στο Δήμο, ας πούμε, τάδε, που θα πάρει 250 ευρώ και σε παρακαλεί να τον βάλεις μέσα, η κατάσταση έξω είναι τραγική. Φυσικά είναι.